Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κύριοι συνάδελφοι στην Ελληνική Βουλή της στο Ευρωκοινοβούλιο, αξιότιμοι ξένοι παρατηρητές και ειδικοί, κυρίες και κύριοι, είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα να συμβάλλω σε αυτή την ιστορική περίοδο ως πρωτοεκλεγής βουλευτής και ως μέλος μιας κυβέρνησης που έχει καθήκον της όχι μόνο την εξέβρεση της αλήθειας, αλλά και τη διάσωση και την ανασυγκρότηση της χώρας σε όλες τις διαδικασίες, τις απόλυτα δημοκρατικές, απόλυτα νόμιμες και με αίσθηση της ιστορικής ευθύνης και των ιστορικών στιγμών να συμβάλλουμε σε αυτές, τόσο στην Επιτροπή Αλήθειας για τη Διερεύνηση του Δημόσιου Χρέους, όσο και υπό την ιδιότητά μου ως βουλευτής την ερχόμενη Δευτέρα κατά τη συγκρότηση της Εξεταστικής Επιτροπής από το Κοινοβούλιο με πρόταση της κυβέρνησης για την ευθύνη πολιτικών προσώπων στην προηγούμενη περίοδο της χρεοκοπίας και της περίοδου των δεινών για τον ελληνικό λαό. Υπό αυτή την έννοια, το χρέος που έχουμε σαν πολίτες και σαν αιρετοί και συμμετέχοντες στην διακυβέρνηση της χώρας αυτή την περίοδο και στο Κοινοβούλιο, πρέπει να πω ότι πρόκειται για μια ιστορική βουλή, ίσως τη σημαντικότερη βουλή κατά τη διάρκεια της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας, και αυτονοήτως θέτω τον εαυτό μου ως υπουργό στη διάθεση της Επιτροπής. Όλα τα αρχεία, υπηρεσιακά και πολιτικά, και όλο το προσωπικό του Υπουργείου είναι στη διάθεση της Επιτροπής να δώσουν στοιχεία, να δώσουν μαρτυρίες, να δώσουν ό,τι έχουν στη διάθεσή τους. Νομίζω ότι αυτή τη στάση θα την τηρήσουν, την τηρούν μάλλον όλα τα μέλη της παρούσας κυβέρνησης και όλα τα μέλη της παρούσας Βουλής. Αυτό αναμένω. Και το τελευταίο που μπορώ να πω για το έργο αυτής της Επιτροπής, η οποία νομίζω εκτός από ιστορικό και εθνικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα θα έχει ένα ενδιαφέρον διεθνές, είναι ότι η αλήθεια είναι η μόνη που μπορεί να οδηγήσει τη χώρα μας στην αναγέννηση. Τη χώρα ως έθνος και την χώρα ως δημοκρατικό κράτος, ως δημοκρατία. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, και εύχομαι κάθε ευόδοση στο έργο της Επιτροπής.